Πολωνία και Τουρκία εμβαθύνουν περαιτέρω την αμυντική του συνεργασία, οπότε και αναμένεται εντατικοποίηση των σχέσεων εκπαίδευση μεταξύ Πολωνών και Τούρκων στρατιωτών. Αυτό διαφαίνεται από τη δήλωση του Υπουργού Άμυνα τη Πολωνία, Μάριου Μπατσάκ, την Παρασκευή, μετά από συνάντησή του με τον Υπουργό Άμυνα τη Τουρκία, Χουλουσία Καρ, όπου σύμφωνα με αξιόπιστε πηγέ, ανέφερε ότι σύντομα θα σταλούν πολωνικέ αποστολέ στην Τουρκία για τη σύσφυξη των σχέσεων στα πλαίσια τη στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών. Τόνισε επίση ότι οι σχέσει Πολωνία-Τουρκία, οι οποίε χρονολογούνται από 600 χρόνια κοινή ιστορία, αποδίδουν καρπού σήμερα με τη συνεργασία των δύο χωρών, ειδικά στο πλαίσιο τη Βορειοατλαντική Συμμαχία του ΝΑΤΟ, ενώ πρόσθεσε ότι και η διμερή συνεργασία των χωρών του αναπτύσσεται επίση καλά. Τόνισε ότι η απτή απόδειξη αυτού ήταν η υπογραφή συμφωνιών για συνεργασία αλλά και η αγορά μη επανδρομένων αεροσκαφών από την Τουρκία. Κατά την επίσκεψη του Προέδρου Αντρέι Ντούντα στην Τουρκία. Πρόσθεσε ότι σύντομα, χωρί καθυστέρηση, θα σταλούν πολωνικέ αποστολέ στην Τουρκία για να ενισχύσουν τι σχέσει των δύο χωρών σχετικά με τη στρατιωτική συνεργασία. Μα ενδιαφέρει αυτή η συνεργασία και μα ενδιαφέρει η κοινή ανάπτυξη σε θέματα που σχετίζονται με τα οπλικά συστήματα, όπω μα ενδιαφέρει η ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα του στρατιωτικού εξοπλισμού, δήλωσε ο επικεφαλή του Υπουργείου Εθνική Άμυνα. Ο Τούρκο Υπουργό είπε ότι οι συνομιλίε αφορούσαν επίση την ανάπτυξη συνεργασία σε άλλα επίπεδα, όχι μόνο στο στρατό και στη βιομηχανία οπλικών συστημάτων. Η Πολωνία αγόρασε από την Τουρκία πρόσφατα τέσσερα σετ συστημάτων μη επανδρομένων αεροσκαφών Bayraktar. Εκτό από το εμφανέ που είναι η στρατιωτική συνεργασία Τουρκία-Πολωνία, οι γείτονέ μα επιχειρούν να πετύχουν τα παρακάτω. Πρώτον, να πουλήσουν ντρόουν σε μία ακόμη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, να επιτύχουν συνεργασία των πολεμικών βιομηχανιών Τουρκία-Πολωνία για ανάπτυξη κοινών οπλικών συστημάτων. Τρίτον, να δείξουν στο ΝΑΤΟ ότι αποτελούν συνεκτικό κρίκο μεταξύ τη νότια πτέρυγα τη συμμαχία με το βορειοανατολικό τμήμα αυτή. Και τέταρτον, να παίξουν διχαστικό ρόλο στι αποφάσει των ευρωπαϊκών κρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση για περαιτέρω προσπάθεια δημιουργία του ανεξάρτητου στρατιωτικού βραχίωνα τη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.